Ήταν ένα ακόμα απόγευμα Δευτέρας και η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας είχε αρχίσει να αραιώνει. Το γραφείο ήταν ήσυχο, σχεδόν άδειο, καθώς οι περισσότεροι είχαν ήδη φύγει. Εγώ όμως έπρεπε να μείνω, να τελειώσω μια παρουσίαση για τον πελάτη που θα βλέπαμε την επόμενη μέρα. Άρχισα να νιώθω τη γνωστή πίεση στον αυχένα, τα μάτια μου κουρασμένα από τις ώρες μπροστά στην οθόνη. Και τότε άκουσα την πόρτα να ανοίγει. Σήκωσα το βλέμμα και την είδα. Η Άννα είχε μείνει εκεί εκείνη. Τελευταία συνεργαζόμασταν πολύ και συχνά έπιανα τον εαυτό μου να την κοιτάζει περισσότερο από το αναμενόμενο. Όχι μόνο γιατί ήταν όμορφη, ήταν και κάτι άλλο. Η ενέργειά της, ο τρόπος που κινιόταν, που μιλούσε με αυτοπεποίθηση και σιγουριά, με έκανε να νιώθω μια ανεξήγητη έλξη. «Δεν έφυγες ακόμα?» με ρώτησε με εκείνο το μισό χαμόγελο που πάντα φαινόταν να κρύβει κάτι περισσότερο από μια τυπική ερώτηση. «Πρέπει να τελειώσω αυτήν την παρουσίαση», της απάντησα αδιάφορα, προσπαθώντας να μην αποκαλύψω ότι η παρουσία της με έκανε να νιώθω κάτι. Κάτι βαθύ και πρωτόγνωρο. Πλησίασε το γραφείο μου και κάθισε δίπλα μου. Τα χέρια της άγγιξαν την άκρη του γραφείου και για μια στιγμή τα δάχτυλα μας ακούμπησαν ελαφρά. Ένιωσα μια ηλεκτρική δόνηση να διαπερνά το σώμα μου. «Πάντα τόσο σκληρά δουλεύεις», είπε και με κοίταξε βαθιά στα μάτια. Η φωνή της ήταν βραχνή, όπως πάντα, και είχε εκείνη τη χρειά που σε κάνει να σκέφτεσαι πράγματα που δεν πρέπει. «Μερικές φορές, ναι», της απάντησα, προσπαθώντας να κρατήσω το βλέμμα μου σταθερό. Εκείνη, χωρίς να πει κάτι άλλο, σηκώθηκε και στάθηκε πίσω μου. Ένιωσα την παρουσία της πιο έντονη τώρα, καθώς πλησίασε το πρόσωπό της κοντά στο αυτί μου. Η ανάσα της ήταν ζεστή και ανάλαφρη και οι τρίχες των σβέρκων μου σηκώθηκαν. «Θα μπορούσες να χαλαρώσεις λίγο?» μου ψιθύρισε και τα χέρια της ακούμπησαν απαλά τους ώμους μου, αρχίζοντας να με τρίβουν αργά. Η καρδιά μου χτύπησε πιο δυνατά. Δεν ήταν πια απλό μασάζ. Ήταν κάτι άλλο. Γύρισα το κεφάλι μου ελαφρά και οι ματιές μας συναντήθηκαν ξανά, αυτή τη φορά πιο κοντά. Το χαμόγελο της είχε εξαφανιστεί και τα μάτια της ήταν γεμάτα ένταση. Κάτι άλλαζε ανάμεσά μας. Κάτι που ήξερα πως δεν θα μπορούσα να αγνοήσω για πολύ ακόμα. «Ξέρεις, δεν είναι πάντα καλή ιδέα να πιέζεσαι τόσο», είπε και τα χείλη της ακούμπησαν το αυτί μου, τόσο απαλά που έμοιαζε με χάδι. Ένα ρίγος διαπέρασε όλο μου το κορμί. Δεν μπόρεσα να συγκρατηθώ άλλο. Σηκώθηκα από την καρέκλα και στάθηκα απέναντί της. Κοιτάζοντας την, ένιωσα τα πάντα να θολώνουν γύρω μου, σαν ο κόσμος να είχε σταματήσει να κινείται. Μόνο εγώ και εκείνη, τίποτε άλλο. Πλησίασα και εγώ. Το πρόσωπο μας ήταν τώρα ελάχιστα εκατοστά μακριά. Τα χείλη της ήταν τόσο κοντά που μπορούσα να νιώσω τη ζεστασιά τους. «Αυτό που κάνεις είναι επικίνδυνο», της είπα χαμηλόφωνα. «Το ξέρω», μου απάντησε χωρίς δισταγμό. «Αλλά το θες και εσύ». Δεν χρειάστηκε να πει κάτι άλλο. Οι λέξεις δεν είχαν πλέον σημασία. Χωρίς να σκεφτώ, άρπαξα το πρόσωπό της με τα χέρια μου και την φίλησα. Ήταν ένα φιλί γεμάτο πάθος, άγριο, σχεδόν βίαιο. Αφέθηκα εντελώς, χάθηκα μέσα στην αίσθηση των χιλιών της, της γεύσης της. Η Άννα απάντησε αμέσως στο φιλί μου, τραβώντας με πιο κοντά της, σαν να είχε περιμένει και εκείνη αυτήν τη στιγμή για πολύ καιρό. Τα χέρια της τυλίχθηκαν γύρω από τη μέση μου και σε λίγα δευτερόλεπτα το γραφείο έπαψε να υπάρχει, η δουλειά, οι ευθύνες, όλα. Μόνο εμείς. Τα χείλη μας ενώνονταν και χώριζαν ξανά και ξανά, το σώμα μου κολλημένο πάνω της, και κάθε κίνηση, κάθε άγγιγμα έμοιαζε να φέρνει το ένα μας βήμα πιο κοντά στην έκρηξη που ξέραμε πως θα ακολουθήσει. Ξαφνικά, όλα γύρω μας εξαφανίστηκαν και το μόνο που υπήρχε ήταν η ένταση, η επιθυμία και η μία για την άλλη. Η Άννα με έσπρωξε απαλά προς το γραφείο, χωρίς να απομακρυνθεί από μένα ούτε για μια στιγμή. Οι ανάσες μας γίνονταν όλο και πιο γρήγορες, πιο ακανόνιστες. Τα χέρια της γλίστρησαν κάτω από το πουκάμισό μου, χαϊδεύοντας το δέρμα μου. Ένιωθα το άγγιγμα της να καίει, να πυροδοτεί κάθε αίσθηση μέσα μου. «Δεν φαντάστηκα ποτέ ότι θα συνέβαινε αυτό», της ψιθύρισα καθώς τα χείλη της κατέβαιναν στον λαιμό μου, αφήνοντας μικρά, απαλά φιλιά. Ένιωθα το σώμα μου να λιώνει σε κάθε άγγιγμα. «Ήταν θέμα χρόνου», απάντησε ανάμεσα σε φιλιά, χωρίς να σταματήσει ούτε στιγμή. «Το ένιωθα κάθε φορά που σε έβλεπα. Και ξέρω ότι το ένιωθες και εσύ». Δεν μπορούσα να αρνηθώ. Πόσες φορές δεν είχα φανταστεί αυτήν ακριβώς τη στιγμή, με την ίδια εκείνη ένταση, την ίδια ανυπόφορη επιθυμία. Το σώμα της, η μυρωδιά της, ο τρόπος που κινούταν και με κοίταζε, όλα ήταν σαν μια υπόγεια πρόσκληση, μια πρόκληση που δεν μπορούσα να αγνοήσω πια. Χάιδεψα το πρόσωπό της, τα δάχτυλά μου βλίστρησαν μέσα στα μαλλιά της και την τράβηξα κοντά μου ξανά.
Το φιλί μας ήταν ακόμα πιο άγριο τώρα, σαν να ήμασταν έτοιμες να καταναλώσουμε η μία την άλλη. Το σώμα μου ανήκε πλέον στο δικό της και οι αισθήσεις μου εκρήγνυνταν με κάθε κίνηση. «Σταμάτα να σκέφτεσαι», μου είπε, τραβώντας με κοντά της. «Απλώς νιώσε». Τα χέρια της γλίστρησαν προς τα κάτω, τραβώντας με απαλά και με αποφασιστικότητα πιο κοντά στο γραφείο. Το σώμα μου ανταποκρίθηκε χωρίς δισταγμό. Ήταν σαν να είχαμε περάσει τα σύνορα ενός κόσμου χωρίς όρια, χωρίς αναστολές. Κάθε άγγιγμα, κάθε φιλί μας έφερνε πιο κοντά σε αυτό που αμφότερες ξέραμε ότι ήταν αναπόφευκτο. Και τότε, με μια απότομη κίνηση, τη γύρισα και την έσπρωξα προς το γραφείο. Τα χέρια της βρήκαν στήριγμα στην επιφάνειά του και το σώμα μου πίεσε το δικό της, τα χείλη μου ξανά πάνω στα δικά της, όπως ανήσυχα και διεκδικητικά όπως πάντα. Η Άννα άφησε έναν ελαφρύ αναστεναυμό που με έκανε να νιώσω πως όλη η ένταση των τελευταίων μηνών βρήκε τη διέξοδό της εκείνη τη στιγμή. Τα δάχτυλά μου άρχισαν να εξερευνούν το σώμα της, κάθε εκατοστό του, κάθε πτυχή που είχα φανταστεί τόσες φορές. Εκείνη ανταποκρίθηκε αμέσως, τα χέρια της με έπιασαν πιο δυνατά και ο ρυθμός ανάμεσά μας έγινε ακόμα πιο έντονος. Δεν υπήρχε επιστροφή πια. Η απόλυτη ένωση, το πάθος που μας έπνιγε και μας οδηγούσε, είχε ξεκινήσει. Δεν υπήρχε πια χώρος για αναστολές ή για αμφιβολίες. Στο τέλος, ήταν σαν να είχαμε γίνει ένα. Σαν οι δυο μας να είχαμε αφήσει τις λέξεις και τους ρόλους πίσω μας και να παραδοθήκαμε σε αυτό που ήταν πάντα εκεί, κρυμμένο κάτω από την επιφάνεια, περιμένοντας να ανακαλυφθεί. Οι στιγμές πέρασαν σαν αστραπή και όταν επιτέλους χαλαρώσαμε, οι ανάσες μας ήταν βαριές, ακανόνιστες. Σταθήκαμε για λίγο σιωπηλές, χωρίς να μιλήσουμε. Το μόνο που ακουγόταν ήταν οι ήχοι των καρδιών μας που χτυπούσαν ακόμα γρήγορα. Η Άννα με κοίταξε και μου χαμογέλασε, αυτή τη φορά πιο τρυφερά, πιο γλυκά. Χαϊδεύοντας απαλά το μάγουλό μου, είπε: «Αυτό ήταν το μόνο που χρειαζόμασταν. Να παραδοθούμε». Δεν απάντησα. Ήξερα ότι είχε δίκιο. Αυτή η στιγμή, αυτό το πάθος, ήταν κάτι που κανείς από τους δύο μας δεν μπορούσε πια να αρνηθεί. Και ήξερα ότι δεν θα ήταν η τελευταία φορά.